Σε ομιλία στην εκδήλωση της ΕΚ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης εξέφρασε την μεγάλη εκτίμησή του προς την ηγεσία και τα μέλη της Ομοσπονδίας για την μακρόχρονη και πολύτιμη και ποικιλόμορφη συνεισφορά τους στους αγώνες των εργαζομένων αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. Η ίδρυση της ΕΚ πριν από 70 χρόνια ακριβώς, από τους οραματιστές της εποχής Κώστα Δημητρίου και Χριστόδουλο Μιχαηλίδη, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην γέννηση του ελευθέρου συνδικαλιστικού κινήματος. Στις 7 τούτες δεκαετίες, η ΣΕΚ κατάφερε να αφήσει την ανεξίτηλη σφραγίδα της σε όλες τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές κατακτήσεις του λαού μας, αλλά και σε όλους τους μεγάλους εθνικούς αγώνες της πατρίδας μας. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματείας της ΣΕΚ, Νίκος Μωυσαίος, κάλεσε τον πρόεδρο να αφουγκραστεί τις ανησυχίες των ανέργων, των χαμηλόμισθων και των μη προνομιούχων στρωμάτων του πληθυσμού. Δεν θέλουμε να βιώσουμε τα φαινόμενα του εφεδρικού στρατών υποαμοιβής που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Ούτε θα επιτρέψουμε να ευδοκιμήσουν συνθήκες που πλήττουν την εργασιακή και κοινωνική αξιοπρέπεια των Κυπρίων εργαζομένων. Χαιρετισμό στην εκδήλωση απίφθινε και ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, Patrick Kitcher, ενώ προβλήθηκε και ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια ζωής της ΕΚ. Το παρόν του στην εκδήλωση έδωσαν και επιφανείς παράγοντες της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου.